Πράγματι, όλα τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, έχουν επέλθει αλλαγές, σαρωτικές αλλαγές, σε βασικούς κλάδους του αστικού δικαίου, αλλά και στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης. Αλλαγές που αφορούν σε κώδικες, βασικούς νόμους, αλλά και επιμέρους παρεμβάσεις, που συνθέτουν ένα συνολικότερο αντιδραστικό εξυγχρονισμό, ένα συνολικότερο πλέγμα αντιδραστικού αστικού εξυγχρονισμού. Αποκαλύπτεται από όλες τις προωθούμενες αλλαγές στη διαδικασία της αστικής δίκης ότι στην πραγματικότητα υπηρετούν την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των αντιλαϊκών νόμων για λογαριασμό της εξουσίας του κεφαλαίου. Η αδιαφυσβήτητη αλληλένδετη σχέση του αστικού με το δικονομικό δίκαιο δεν πάβει να έχει και να χαρακτηρίζεται από ταξικό περιεχόμενο. Η διαδρομή των αλλαγών στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, ξεκινώντας ήδη από τη διετία 2010-2012 για να φτάσουμε στον ισχύοντα κώδικα που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, αλλά και αυτές που προωθεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς υπηρετήθηκε αυτή η διαχρονική στόχευση να μετατραπεί η αστική πολιτική δίκη σε ένα ολοένα και πιο αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου. Τέτοιο αποτελεσματικό εργαλείο αποτέλεσε για την εργοδοσία στις εργατικές διαφορές, των τραπεζών για τις κατασχέσεις τους πληστηριασμούς της λαϊκής περιουσίας, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις εμπορικές υποθέσεις, των ασφαλιστικών εταιριών, των επενδυτών, γενικότερα στα χέρια των οικονομικά ισχυρών διαδίκων σε κάθε διαφορά, οι οποίοι φυσικά απολαμβάνουν και τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες. Με λίγα λόγια, καταρρύπτεται και αυτό το παραμύθι της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δήθεν αναγκάστηκε να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή τον κώδικα λόγω της πίεσης από τους δανειστές, με τον οποίο τάχα διαφωνούσε και μάλιστα χαρακτήριζε πριν από τις εκλογές του 2015 εκτροματικό. Αποδεικνύεται ότι συνολικά οι μεταρρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων στη δικαιοσύνη υπηρετούν βαθύτερες και διαχρονικές στοχεύσεις για την αναβάθμιση της λειτουργίας του αστικού κράτους, ώστε να υπηρετείται η σύγχρονη στρατηγική της αστικής τάξης. Μήπως εσείς οι ίδιοι δεν το ομολογείτε αυτό? Χρειάζεται πιο πιστική επιβεβαίωση από την κοινική ομολογία της έκθεσης Πισαρίδη ότι η δικαιοσύνη πρέπει να μετατραπεί από παράγοντα αβεβαιότητα σε παράγοντα εμπιστοσύνης για τους επενδυτές? Γι' αυτό η επιτάχυνση όταν αφορά τους επενδυτές μεταφράζεται σε πολυτελή και επαρκώς στελεχωμένα επενδυτικά τμήματα, ενώ για τις υποθέσεις που αφορούν ευρύτερα λαϊκά στρώματα, εργαζόμενους κλπ., το υπαρκτό πρόβλημα των μεγάλων καθυστερήσεων μεταφράζεται σε περιορισμό ακόμα και των όποιων δικονομικών δικαιωμάτων τους εξασφαλίζει αυτό το αστικό δίκαιο. Στην προμετωπίδα λοιπόν αυτής της έκθεσης Πισαρίδη, που εκφράζει τον πυρήνα αυτής της στρατηγικής στην αστική δικαιοσύνη και βέβαια υλοποιείται κατά γράμμα από την κυβέρνηση, τίθεται και η επέκταση της πιλωτικής δίκης σε όλα τα είδη της αστικής δίκης, όπως συμβαίνει ήδη στα διοικητικά δικαστήρια. Η καθιέρωση επομένως της πιλωτικής δίκης και στον Άριο Πάγο ήταν μια αναμενόμενη, θα λέγαμε, εξέλιξη που προετοιμάζεται εδώ και καιρό, έχοντας μάλιστα απασχολήσει ιδιαίτερα και τον επιστημονικό διάλογο. Γι' αυτό και δεν μπορεί σήμερα διάφοροι να παρουσιάζονται ως τάχα ευνηδιασμένοι. Πολύ περισσότερο όταν την ίδια στιγμή υπερασπίζονται την εφαρμογή του θεσμού στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προσπαθώντας να κρύψουν πως ιδίως στα χρόνια των μνημονίων λειτουργήσε η πιλωτική δίκη ως ένα χρήσιμο εργαλείο για να στριμωχτούν δίκαια αιτήματα και λαϊκές ανάγκες στον στενό κορσέ των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, χωρίς την ελάχιστη παρέκκληση. Γιατί η ουσία για το χαρακτήρα της πιλωτικής δίκης βρίσκεται εκεί ακριβώς, στον ασφικτικό από τα πάνω έλεγχο στη διαμόρφωση της νομολογίας, ώστε να υπηρετείται η βασική επιδίωξη για ενιαία, αποτελεσματική και γρήγορη επιβολή του αστικού νόμου, χωρίς κανένα περιθώριο μιας έστω κατελάχιστον διαφορετικής ερμηνείας από αυτή που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΣΕΒ, η Ένωση Τραπεζών, οι εφοπλιστές
η τάξη συνολικά των καπιταλιστών. Δηλαδή, σε υποθέσεις που έχουν ένα γενικότερο ενδιαφέρον, απασχολούν ευρύτερα λαϊκά στρώματα και ενώ εκφράζεται διχογνωμία κατά πόσο παραβιάζουν οι διατάξεις αυτές ακόμα και αυτή την όποια προστασία κατοχυρώνει το Σύνταγμα, επιδιώκεται να παρεμβαίνει το ανώτερο δικαστήριο και να καθορίζει μια ερμηνεία που θα δεσμεύει τους πάντες ώστε να αποκλείει τη δυνατότητα σε ορισμένους δικαστές που πράγματι διαφοροποιούνται και προσπαθούν να αξιοποιήσουν τις όποιες χαραμάδες υπάρχουν στο εχθρικό για τα λαϊκά συμφέροντα δίκαιο. Και αυτή την κριτική δεν σας την κάνουμε μόνο του ΚΚΕ, που στο κάτω-κάτω έχουμε μια συγκεκριμένη θεώρηση για τον εξαρτημένο χαρακτήρα της δικαιοσύνης στο πλαίσιο της καπιταλιστικής οικονομίας. Είναι ενστάσεις που εκφράζονται και από την ίδια την Ένωση Δικαστών, από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, από άλλους εκπροσώπους νομικών επιστημονικών φορέων. Είναι λοιπόν αβάσιμες οι ανησυχίες για το πώς θα ερμηνεύσουν αυτού του είδους οι πιλωτικές δίκες κρίσιμα ζητήματα, όταν για παράδειγμα είναι ήδη γνωστές οι παλινοδίες και του ίδιου κόμμα του Ωραίου Πάγου σχετικά με το αν οι διάφοροι συμβασιούχοι καλύπτουν ή όχι, για παράδειγμα, πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις υποστελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες. Ή για το γνωστό τέχνασμα του δόλου, το οποίο φορτώνεται στα λαϊκά νοικοκυριά, γιατί δανείστηκαν, λέτε, πάνω από τις δυνατότητές τους, ενώ τέτοιος δόλος δεν βαρύνει επουδενή τις τράπεζες που μοίραζαν κάρτες και δάνεια με το τσουβάλι. Όταν ήδη 9 στις 10 απεργίες κρίνονται στα δικαστήρια παράνομες και καταχρηστικές για να μην κινδυνεύσουν τα κέρδη των επιχειρήσεων. Θα έχει άλλο προσανατολισμό η ερμηνεία που θα δώσει η πιλωτική δίκη στα κρίσιμα ζητήματα που γεννώνται με τον νόμο Χατζηδάκη για το δικαίωμα στην απεργία, την ομή παρέμβαση στο σωματείο, την περιστολή των συνδικαλιστικών ελευθεριών, αυτή την έννοια της διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου κλπ. Να γιατί αφορά ευρύτερα λαϊκά στρώματα ο επικίνδυνος και αντιδραστικός χαρακτήρας της πιλωτικής δίκης και δεν είναι απλά ένα θέμα θεωρητικού νομικού ενδιαφέροντος. Γιατί τελικά η πιλωτική δίκη είναι άλλο ένα όπλο στη φαρέτρα του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων για να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη ενάντια στο λαό. Όσο γι' αυτό το επιχείρημα που επιστρατεύει η κυβέρνηση ότι δήθεν με τον τρόπο αυτό ανακουφίζονται οι οικονομικά ασθενέστεροι από τα περιττά έξοδα και τους χρονοβόρους δικαστικούς αγώνες, πραγματικά μόνο ως μνημείο υποκρισίας μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Δεν σας πήρε ο πόνος για τα έξοδα και τα βάρη που φορτώνεται όταν ορθώνεται νέα εμπόδια στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη με την τζουχτερή ιδιωτική διαμεσολάβηση ή με το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές που έφερε με την τροπολογία αλλαγό ο σημερινός σας εισηγητής και τόσα άλλα, μόνο τα επικαλείστε όταν είναι να τους κλείσετε μια και έξω την πόρτα στην όποια δικαστική προστασία. Ο αντιδραστικός χαρακτήρας του νομοσχεδίου επιβεβαιώνεται όχι μόνο από τις αλλαγές που σήμερα εισάγονται, αλλά και γιατί στην πραγματικότητα επεκτείνονται και αυτές οι αντιδραστικές τομές που επήλθαν τα προηγούμενα χρόνια στον κώδικα πολιτικής δικαιονομίας, που βέβαια δεν αναιρούνται με ορισμένες διορθώσεις που πρόβαλαν αναγκαίες βέβαια από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του. Μονιμοποιούνται στην ουσία οι δύο βασικές τομές που σηματοδότησαν το πνεύμα του νέου κώδικα, δηλαδή επιτάχυνση της αναγκαστικής εκτέλεσης και των πληστηριασμών σε όφελος των τραπεζών, όπως και η καθιέρωση της έγγραφης απόδειξης και η κατάργηση ουσιαστικά της ζωντανής εξέτασης των μαρτύρων στο ακροατήριο στις υποθέσεις της τακτικής διαδικασίας. Πραγματικά, βγάζουν μάτι οι συνεχείς αλλαγές που γίνονται προς όφελος των τραπεζών και των φαντς στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Με αυτή την απαράδεκτη ρύθμιση για την αυτόματη μείωση της τιμής της πρώτης προσφοράς σε περίπτωση που κριθεί άγονος ο πληστηριασμός, μέχρι μάλιστα το 65% της αρχικής αξίας, στρώνεται το χαλί στο νέο ηλεκτρονικό τζόγο για τη λαϊκή κατοικία ή και τη μικρή επιχείρηση του αυτοαποσχολούμενου για να βγαίνει στο σφυρί και ψωχρονιά ο κόπος και ο μόχθος μιας ολόκληρης ζωής.
και αποτελεί ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση η ίδια αιτιολογική έκθεση της διάταξης που μιλάει για συνθήκες διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού που διαμορφώνουν δήθεν την υψηλότερη προσφορά. Αλήθεια τώρα. Ποιες άραγε είναι οι συνθήκες διαφάνειας και ο υγιής ανταγωνισμός στις συμφωνίες ανάμεσα στα διάφορα κοράκια του πληστηριασμού, της τράπεζας, της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων. Όταν μάλιστα με το νέο νομοσχέδιο επιτρέπεται ακόμα και η από κοινού πλειοδοσία που διευκολύνει αυτές τις συμπράξεις, τις μεθοδεύσεις μέσω των νέων ηλεκτρονικών συστημάτων. Είναι χαρακτηριστικό αυτής της μεροληψίας υπέρ των τραπεζών ότι δεν επαναφέρατε τη δυνατότητα χορήγησης αναστολής στις δίκες της εκτέλεσης που αφορούν ακίνητα για να μην υπάρχει κανένα ουσιαστικό εμπόδιο στον πληστηριασμό. Ταυτόχρονα, διατηρούνται όλες οι προηγούμενες αντιδραστικές αλλαγές στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης σχετικά με την προνομιακή κατάταξη των τραπεζών, τις πολλαπλές κατασχέσεις, την αποστέρηση δικονομικών δικαιωμάτων του οφειλέτη σχετικά με τη δυνατότητα ανακοπής κλπ. Και έρχεστε με το άρθρο 73 να δώσετε ακόμα ένα χτύπημα και στην υποτυπώδη πια προστασία των εργατικών αξιώσεων στην περίπτωση του πληστηριασμού της περιουσίας της επιχείρησης που τις απασχολεί. Δεν φτάνει λοιπόν που καταργήσατε το αυτονόητο δικαίωμα των εργαζομένων μιας επιχείρησης να εισπράξουν πρώτοι από τον πληστηριασμό το σύνολο των οφειλόμενων των δεδουλευμένων μισθών, αποζημιώσεων κλπ. Όλα αυτά που πραγματικά δικαιούνται και δεν μπορεί να περιμένουν να ικανοποιηθούν από ό,τι περισσέψει από τις τράπεζες. Το περιορίσατε μόνο στα δεδουλευμένα των δύο τελευταίων χρόνων με ευθύνη όλων σας και σήμερα η Νέα Δημοκρατία έρχεται να ορίσει την ημερομηνία εκκίνησης του υπολογισμού αυτού του προνομίου των δύο ετών των εργαζομένων όχι από τον αρχικά οριστέντα πληστηριασμό αλλά με βάση την ημερομηνία που τελικά διενεργείται αυτός. Και να φέρουμε ένα παράδειγμα για να γίνει και κατανοητό. Αν, για παράδειγμα, μια επιχείρηση χρωστούσε στους εργαζόμενους δεδουλευμένα από το 2014 και το 2016 έκλεισε και τους πέταξε όλους στο δρόμο, ήδη με βάση τα σημερινά δεδομένα και με βάση τους χρόνους διενέργειας των πληστηριασμών, αν, για παράδειγμα, ο πρώτος πληστηριασμός ορίστηκε το 2017, θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν μόνο τα δεδουλευμένα του 2015. Δηλαδή, θα απολέσουν τις απαιτήσεις τους από το 2014. Με τη σημερινή διάταξη, αν ο πληστηριασμός αναβληθεί και πραγματοποιηθεί τελικά ένα χρόνο μετά, το 2018, τότε οι εργαζόμενοι θα χάσουν το σύνολο των απαιτήσεών τους, αφού δεν θα έχουν κανένα απολύτως προνόμιο έναντι των τραπεζών και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι γνωστό το τι περισσεύει για να ικανοποιηθούν οι υπόλοιπες αξιώσεις. Αυτή λοιπόν είναι η δικαιοσύνη σας. Η ζωντανή πείρα που προέκυψε όλο το προηγούμενο διάστημα κατά την εφαρμογή του νέου κώδικα, επιβεβαιώνει την κριτική που έχει ασκηθεί και για την εφαρμογή της έγγραφης αποδεικτικής διαδικασίας, στην τακτική διαδικασία και υπογραμμίζει την ταξικότητα της επιμονής στη διατήρησή του. Αποδείχτηκε στην πράξη ότι η καθιέρωσή της ωφελεί μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτοντας βέβαια το κατάλληλο προσωπικό, χρήμα και μηχανισμούς μπορούν να τηρούν πλήρη μηχανογραφικά συστήματα, μεγάλο αρχείο εγγράφων και να ανταποκρίνονται και στο δικονομικό καθήκον της έγγραφης απόδειξης και μάλιστα μέσα σε σύντομες και ανελαστικές προθεσμίες. Το οικονομικά ασθενέστερο μέρος, δηλαδή ο μέσος φτωχός διάδικος, που σπάνια διαθέτει τέτοια εργαλεία, βρίσκεται αντικειμενικά σε δυσμενέστερη θέση. Τεράστιος βραχνάς αποδείχθηκε και για την πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων, που αδυνατούν βέβαια να ανταπεξέλθουν στην καθημερινή ταλαιπωρία και το κυνήγι ασφικτικών προθεσμιών μέσα στον έγγραφο κυκαιώνα της νέας τακτικής διαδικασίας, αφού δεν διαθέτουν βέβαια όπως μεγάλες δικηγορικές εταιρείες, δύο και τρεις δικηγόρους που μπορούν να ασχολούνται με το κλείσιμο του κάθε φακέλου. Την ίδια ώρα, η ίδια πραγματικότητα διαψεύδει παταγωδώς τα περί επιτάχυνσης της απονομής της δικαιοσύνης, αφού ιδίως στα μεγάλα δικαστήρια όλα τα όρια που περιγράφονται για τον ορισμό δικασίμων, έκδοση αποφάσεων κλπ. Παραμένουν κενό γράμμα. Ταυτόχρονα, αυτή η κοροϊδία των ενόρκων βεβαιώσεων αποτελεί κοινό σε όλους μυστικό ότι δεν επιτρέπει στην πραγματικότητα την ουσιαστική διερεύνηση της αλήθειας,
Και ομολογία αυτής της παραδοχής αποτελεί και η πρόβλεψη για περιορισμό του επιτρεπόμενου αριθμού των ενόρκων, που όμως χωρίς την επαναφορά της ζωντανής εξέτασης των μαρτύρων θα οδηγήσει σε ακόμα χειρότερα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε βέβαια να μην σχολιάσουμε και την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα ξαφνικά ενοχλείται για αυτή την περιστολή της αρχής της προφορικότητας, όταν ο ίδιος έφερε την κατάργηση της αμάρτυρης απόδειξης στον κορμό της πολιτικής δίκης. Αυτή την αποστηρωμένη και προβληματική αποκλειστικά γραπτή απόδειξη την επεκτείνεται σήμερα και στις μικροδιαφορές, που σε κάθε περίπτωση το σχετικά πάντα μικρό οικονομικό τους αντικείμενο, που εξαρτάται βέβαια για σε τι πορτοφόλια απευθύνεται, δεν τις καθιστά αυτόματα ούτε απλές ούτε χωρίς αποδεικτικές δυσκολίες. Όμως πιο προβληματική είναι η προτινόμενη επίλυσή τους μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, που κατά τη γνώμη μας ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για τη στρεβλή και αντιδραστική εισαγωγή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και αλγορίθμων στην απονομή της δικαιοσύνης σε συνθήκες της βαθιάς ταξικής διαίρεσης και ανισοτιμίας στην αστική κοινωνία. Η συζήτηση για την ψηφιακή δικαιοσύνη, που απασχολεί όλα τα αστικά επιτελεία σε πολλές χώρες, δεν αφορά μόνο την αυτονόητη βέβαια ανάγκη αξιοποίηση της τεχνολογίας σε πρακτικά ζητήματα στις διάφορες υπηρεσίες, όπως η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου κλπ., αλλά έχει βαθύτερο ταξικό περιεχόμενο, φαλκιδεύοντας αρχές και ασφαλιστικές δικλείδες που υποτίθεται ότι το αστικό σας δίκαιο προστατεύει, σε βάρος πάντα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Τέλος, επιμένουμε στην κριτική για τη ρύθμιση του άρθρου 62 σχετικά με τις διαπιστωτικές πράξεις των δικαστικών επιμελητών στα ζητήματα επικοινωνίας γονέα τέκνου. Αναφέρθηκα αναλυτικά στην Επιτροπή για τις πρόσφατες αλλαγές του οικογενειακού δικαίου, που όχι μόνο δεν έδωσαν απάντηση σε υπαρκτά προβλήματα, αλλά μάλλον σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερο ενισχύουν το κλίμα πόλωσης και ανταγωνισμού μεταξύ των γονέων. Όμως είναι ακόμα πιο προβληματικό να ανατίθεται στους δικαστικούς επιμελητές, που δεν πάβουν σε κάθε περίπτωση να έχουν σχέση εξάρτησης με τον πελάτη τους, αρμοδιότητα να βεβαιώνουν γεγονότα που θα έχουν σοβαρότατες συνέπειες, σε ρόλο μάλιστα ιωνία αστυνομικού. Πολύ περισσότερο σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα σχετικά με την προστασία των ανηλίκων, που απαιτούν ειδικές επιστημονικές γνώσεις και ανάλογη εμπειρία. Η μεσοβέζικη αλλαγή της λέξης από βεβαιώνει σε διαπιστώνει βέβαια διατηρεί στο ακέραιο την ουσία του προβλήματος, αφού η διαπιστωτική πράξη φυσικά και θα έχει άνομες συνέπειες, διαφορετικά δεν θα υπήρχε λόγος θεσμοθέτησή της. Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και με βάση την κριτική που αναλυτικά αναπτύξαμε στις επιμέρους διατάξεις της συζήτησης στην Επιτροπή, καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο, που αποτελεί άλλο ένα κρίκο στη διαμόρφωση μιας δικαιοσύνης πιο αποτελεσματικής για τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τις ανάγκες του κεφαλαίου, και άρα αντικειμενικά εχθρικής για τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Ευχαριστώ.